Πολλά πράγματα μπορεί να μην είναι γραμμένα μέσα στα βιβλία σου της δικηγορικής, αλλά κανένας δεν τα ανοίγεται. Και που πάντων ο Κλεόβουλος. Την υπόλοιψή μου δεν θα την εξευτελίσω τόσο φτηνά. Αν νοιάζωσουν Κλεόβουλε για την υπόλοιψή σου, θα έχεις δώσει διαζύγιο στη μάνα μου εδώ και πολύ καιρό. Ή μάλλον στο πω καλύτερα. Δεν θα την παντρευώσουν ποτέ. Το παρακάτω δική σου υπόθεση. Μπορείς να τον παντρευτείς, μπορείς να μην τον παντρευτείς. Δικαίωμα σου. Καλά. Αφού δικαίωμα μου, γιατί επιμένεις? Επιμένω. Γιατί αν με ξεκαθαρίσεις ορισμένα πράγματα τώρα, ύστερα μπορεί να μπολάργα. Στέφανε, κάποια στιγμή μόλις μπορέσεις, θέλω να μιλήσουμε. Ναι, για κάτι που αφορά εσένα και εμένα. Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Οπότε μπορείς εσύ ή κανόνισε να βρεθούμε. Να τα πούμε από κοντά. Φέρτο εδώ. Παπά, σταμάτα. Φέρτο εδώ, είπα σου. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Αν είσαι άνθρωπος, να έρθεις ποδά να εξηγηθούμε και να με χωνέσαι. Παπά. Τούτον που άκουσες. Σταμάτα. Να σταματήσω. Όχι, θα σταματήσω. Τώρα που επήρα φόρα να τα πω έξω από τα δόντια. Ακούεις, κύριε Αιγέ του Παυλίδη? Α? Αλλό, αλλό. Καρακιόζη. Δεν πιστεύω ότι ήταν ατύχημα. Αλλά δεν πιστεύω ότι πίσω από αυτό ήταν ο Παυλίδης. Κάποιοι άλλοι κρύβονται. Κάποιοι άλλοι που έχουν σχέση με τον ναυάγιο. Λοιπόν, θα μου πεις εδώ και τώρα τι ξέρεις για αυτό το ναυάγιο. Ποιος μιλά? Έλα, Παύλο, πού είσαι? Είσαι στο γραφείο? Τι συμβαίνει? Καλά, ναι, έρχομαι σε 10 λεπτά. Ναι, περίμενε, έρχομαι. Γεια. Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω. Ένα όχι αν μου πεις θα πεθάνω. Ό,τι θέλεις, μωρό μου, πες μου τι τι. Ε, Γιούλα, βράβια του. Καλά σε ρε, Ζωνή. Έγκου, πού είναι το κιάο, ρε! Κάτσε τώρα, είναι καλό. Να το πετάξεις. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο πράγμα πάνω στον άνθρωπο, ρε? Η αχαριστία. Να είσαι σίγουρος, ενώ σε φταλιάς, ρε, κουμπάρε. Αυτοπροσώπους. Ο ίδιος δεν τον παραδέχεται. Καλή πως είναι ο αρφός του που επλάσαρε τον πράγμα στη χώρα. Ο Σεφταλιάς τώρα να μας πουλεί με ρονόσπορο. Ο αρφός του Γιάκα του Ρίσια ρωτά του.
Αν νομίζει πως να το χάψει όπως το σεφταρίο είναι γίνει άνθρωπος να χαλάσει το παζάρι, περιπέξαν το. Όπα, όπα. Το σεφταλού είναι ποιον είναι. Ο αρφός του σεφταλιά. Να μην ξπούλα δηλαδή. Ακριβώς. Αμα ξέρει, ο Θεός συγχωρεί. Ο Τζονής, όχι. Τι να μου γίνεται τώρα. Ε, Ιούλα, είπα σου χίλιες φορές μεν το βάλεις στο τραγούδι. Άλλαξε. Δεν μπορώ να βάλω. Τώρα θέλεις απάντηση. Έβαλω τίποτε καλό. Να με βάλεις τίποτε. Το μαζί είναι έκλεισε. Πόση ώρα τόκο τόκο μες τα αυτιά μας. Να σε περιμένω μέσα. Να με περιμένεις. Αν δεν θυμώσεις, η δουλειά σου γίνεται σήμερα. Έτσι ο Νίσης, εσύ λίγο σκληρός παραπάνω από ό,τι πρέπει να ζήνεις, ρε. Σήμερα ο υπάλληλος σου για να σου δώσει ψωμί να βάζεις πρέπει να σε φοβάται. Να σε φοβάται, όχι να την σπάζεις από ξύλο. Το ξύλο, ναι, έτσι δεν πηγαίνει υπάλληλος μου που το τρώει, ρε. Αλλά... Αρέσκει της, ρε. Δεν θωρείς να τραβάει η ψυχή της. Έτσι, α. Άμα σου λέει, ο Νίσης έτσι είναι. Ρε, τώρα θέλει να σου πω για το σεφταλιάνο, ξα. Πες μου να δούμε, να μου γίνεται. Πρέπει πρώτα να ήβρουμε είναι που θέλουμε. Ξέρουμε. Αλίμον. Να φύγουμε από τη μέση. Τώρα που να βάλουμε και τη φυρία και κάτω στο υπερβολούι. Να έχουμε πράγμα να φάνε και οι όρνηθες να μας τρώσουν. Θα τον εκατώνουμε με το Λιβανέζικο και θα κάνουμε τα παλούκια μας κρυσά. Χορκά για σπίρινε και τα άλλα. Είναι και λέμε που να φάμε τούτο. Εν όνομα και πράγμα ο Σεφταλιάς μες στο παζάρι. Να μας έβρουν και εμάς μέσα ένα χανταβούι νομίζω. Ο Σεφταλιάς πρέπει να πάει πίσω στην πάγνη του. Η χώρα είναι δική μας. Τους λέμε σωστά, δεν τους κάνεις γιορ. Δεν αναγκεί να μπούμε στα κουτσιά μας. Ε, κατάλαβα. Και είναι τα σίγουρα μαζί μου. Έχεις καμιά ιδέα. Ιδέες πολλές. Πες μου, εν τούτος που εδώ γίνοντας κάτω πράγμα της τάλλο και χαζίρι να τα παίξει. Σίγουρα πράγματα. Ε, να πρέπει να του το κόψουμε καλό. Αμάνε για τη στάλλο. Εν και λαλεί ο ίδιο παλικάρι μας. Λάλε τώρα να μου να κάνουμε. Έστειλα κάτι μηνύματα σε κάποιους που το βάλασαν στα μαχαριά τους. Επήραμε να απαντήσει. Μόκο ακόμα. Νομίζω να πρέπει να προπονήσουμε λίγο την πυροσβεστική υπόψη. Να κάνουμε πρώτα κανένα cross-check. Αν πάει και χάθηκε το μήνυμα στο δρόμο. Άλλο. Δώσ' μου το μάστρο σου, ρε. Ο Τζονής. Έλα, ρε, Μπίλη. Σε καλά, ρε. Εμπόρουν να μου και καλύτερα. Πέ μου. Έστειλα σου τον νέο κατάλογο με τις εισαγωγές μου. Εν και παράλαβες το. Λίον ακριβώς, αλλά μιλούμε για πρώτον πράγμα. Να που σημαίνει βρες πιο φτήνο. Η ποιότητα σε κοφτεί. Γιατί σου το λαλώ. Θα σου πω γιατί σου το λαλώ. Επειδή καταγγείλαν το στο σύνδεσμο καταναλωτό, τα προϊόντα του Σεφταλιά δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Ο κόσμος παραπονιέται. Σε κοφτεί. Είπα να σου το πω. Επειδή είμαι φίλος. Όχι να πεις ύστερα πως σου το είπα. Σίγουρα, σίγουρα. Το συμφέρον σου να δεις. Φτάνει να ξέρεις ποιον εμπόνει. Άντε, γεια. Έχεις δίκιο. Σαν να έχει μπασίνα λίγο οι πυροσβέστες. Είναι καιρός να κάνουμε λίγο training. Και θα αρκέψουμε που το μαχαζί του Μπίλη. Σε υγεία και καλές δουλειές. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Έλα, Μαυρίκα, φυσικά είμαι. Τι έγινε? Πότε κλειδώνεις την πόρτα σου? Μετά από αυτό. Πονεί πολλά? Όχι πολύ, αλλά η φαγούρα με έχει ταράξει. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι τη νύχτα. Τι ήθελες να μου πεις, ποιον μπορούσες από το τηλέφωνο? Πες μου, έμαθε τίποτα ο πατέρας σου. Παρακολουθούν το τηλέφωνο σου.
Δεν ξέρω, είμαστε τσακωμένοι και μου μιλάει, μου είπε πάντως τίποτε. Με το σκάφος τι έγινε? Ποιο σκάφος? Έλα ρε ναύση, κάποιο σκάφος. Το σκάφος που ήταν στις φωτογραφίες του Άριστου, που τελείωνε το όνομα σε τρία που θάψανε στο λιμένο αρχείο. Ξέχασα το εντελώς. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι κατάσταση επικρατεί σπίτι. Γίνεται χαμός. Πες μου τι συμβαίνει. Τίποτε. Πώς τίποτα. Τώρα πριν από λίγο μου λες χαμός. Τώρα μου λες τίποτα. Γιατί δεν θες να μου μιλήσεις? Αμάν, έστει η ώρα να σου πω, Παύλο. Προς το παρόν με πιέζεις. Εσύ είπε μου τι με ήθελες. Λοιπόν, δεν ήταν ατύχημα. Θέλανε να με φάνε. Απλά θέλανε να το κάνουν να φαίνεται σαν ατύχημα, γι' αυτό με χτύπησαν με κυνηγητικό. Καλά, εμένα μου το τηλέφωνο είπες μου πως ήταν ατύχημα. Έτσι νομίζει η αστυνομία. Γιατί δεν τους είπες την αλήθεια? Γιατί απλούστατα αυτοί που προσπάθησαν να φάνε εμένα σίγουρα έχουν σκοτώσει το φωτοκόκο και πιθανόν και τον αδελφό σου. Αν τα έλεγα στην αστυνομία θα ανοίγαν οι ασκοί του αιώλου. Και για τα ναυάγια και για τους αρχαιοκάπηλους, για όλα. Καλά ρε Παύλο, και τόσες μέρες άφηνες με να πιστεύω πως ήταν ατύχημα. Ήθελα να είμαι σίγουρος πρώτα και μετά να σου το πω. Και είσαι σίγουρος τώρα? Ναι. Υπήρξαν δύο πυροβολισμοί. Εντάξει, την πρώτη πες ότι με περάσανε για λαγό. Ο δεύτερος όμως, αμέσως μετά και κατευθείαν επάνω μου, είναι υπερβολικό, δεν είναι? Περίμενε. Η Σοφία, εν ήταν μαζί σου? Εκείνη εν άκουσε δεύτερο πυροβολισμό? Τον άκουσε. Την έπεισα όμως εγώ ότι ήταν ο αντίλαλος της πρώτης. Τσέχαψεν το. Παύλο, φαίνεται μου πολλά έξυπνη για να πιστέψει έτσι πράγμα. Δεν ξέρω. Πάντα νομίζω ότι ελέγχω αυτή τη γυναίκα και κάθε φορά αποδεικνύεται ότι ξέρει περισσότερα από μένα. Για να μην σου πω ότι ξέρει και για το ναυάγιο. Πού έμαθε για το ναυάγιο? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Το πιο πιθανό είναι ότι έψαξε τα πράγματά μου. Καλά ρε Παύλο, γιατί δεν την προσέχεις? Ένα μας κάψει του τη σκρόφα. Δική σου ιδέα ήταν να την πάρω κοντά μου για να την ελέγχω. Να την ελέγχεις, ο ένας ελέγχει. Τι εννοείς? Απλώς θέλω να σου πω να την προσέχεις. Για να σου λαλώ κάτι ξέρω. Μου κρύβεις μυστικά. Γιατί δεν μου λες? Θα σου πω τίποτε προς το παρόν. Τσεπέ μου, εφόσον είσαι σίγουρος ότι δεν ήταν ατύχημα, πώς ξέρεις ότι είναι οι ίδιοι που σκότωσαν το φωτοκόκκον και τον αρφό μου? Άκουσε αυτό το μήνυμα. Όποιος νεκατώνεται με ταπίτουρα, τρώντον οι όρνηθες. Κι όποιος νεκατώνεται με ναυάγια, τρώντον οι καρχαρίες. Κι όποιος ανακατώθηκε ως τώρα με το ναυάγιο, τον φάγανε οι καρχαρίες. Ρε γαμώτο. Σεφταλιά, δέρμα ρε φίλοι. Τώρα και να πάει ένα τρώεις μόνο γύρω μου τον Τζονί. Άσε τις φιλοσοφίες ρε Τζονί. Τέλειωνε, δεν μας πάρει πρέφαν κανένας. Είπα σου, άμα είσαι μαζί μου, έφασε τίποτε. Άσε με ρε, θα το φιλοσοφίσω λίγο. Ρε να λάψεις ο ξαναφείο ρε. Καλά ρε, ήταν λόγις κάμνης. Μια φορά που να κρούσουμε το μαχαζίν του Μπίλη να μην το απολαύσω. Α. Λάβεις. Άι. Καμά σου τσάι. Ω, είπα σου να πιάσουμε καμιά στριλαγγέζα όπως κάνει όλος ο κόσμος, αλλά εσύ τίποτε. Ευχαριστώ. Κρυώνεις ακόμα? Όχι, μια χαρά είμαι. Α, εντάξει. Μα δεν έπρεπε να έχεις φύγει για το γραφείο? Όχι, εβιάζομαι. Βαρέθηκες με μάνι-μάνι. Μ' αρέσει που έχεις και όρεξη για χιούμορ. Κανονικά εσείς θα έπρεπε να με έχετε βαρεθεί. Μια φορά που μας σε χρειάστηκε και εσύ λαλείς να σε βαρεθήκαμε. Πάρ' το σε παρακαλώ. Εσύ είναι πιες τίποτε ρε μάνα μου. Να σου το κρατώ. Όχι, δεν θέλω. Ρε Χλωή, έτσι γίνεται με να τρώεις με να πίνεις. Ο γιατρός είπε ότι πρέπει να παίρνεις υγρά, μάνα μου.
Δεν μπορώ, δεν κατεβαίνει τίποτε στο στομάχι μου. Να πάθεις καμιά αναφυδάτωση. Μια χαρά είμαι, Κλεόβουλε. Μην επιμένεις. Θα κάτσω ακόμα λίγο εδώ και... αργότερα θα σηκωθώ για να ετοιμάσω κάτι για το μεσημέρι. Είσαι πολλά ξεροζέφαλη, ξέρεις το. Και γουέστρια. Δεν και κάθεσαι έναν τόπο για να αφήσεις κάποιον άλλο να κάνει κάτι για σένα. Με συγχωρείς, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Έλα ρε μάνα μου. Μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Έπρεπε να με αφήσει να πεθάνω. Θέλω να σε ξανακούσω να πεις έτσι, πελάρα, να. Δεν το καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν κάνω χωρίς εσένα. Εγώ μπορώ να πουλήσω και την ψυχή μου για σένα. Δεν μπορώ να σε ρίξω. Δεν το καταλαβαίνεις βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Πάψε, Κλεόβουλε. Πάψε. Χωρίς εμένα στα πόδια σου θα ήσουν πολύ καλύτερα και το ξέρεις. Δες πως κατάντης. Δεν θέλω να μου μιλάς για κατάντημα, εντάξει. Έκαμες μια μπελάρα. Εντάξει, τέλειωσε. Τώρα πρέπει να θεωρούμε πιο μπροστά. Πρέπει να ηρεμήσεις, ρε μάνα μου, και να ησυχάσεις. Έτσι κι αλλιώς άχρηστη είμαι. Άμα ηρεμήσεις και ησυχάσεις, τούτα ούλα που μου λαλείς, ένα σου φαίνονται αστεία, ρε μάνα μου. Λες να γελάω κιόλας. Τώρα συνέρχεσαι κιόλας. Και να γελάς, γιατί όχι. Έλα τώρα, μην μου κάνεις εξυπνάτε, ρε μάνα μου, έλα. Έπρεπε να με αφήσεις να πεθάνω. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Χλωή, δεν μπορώ να σε θωρώ με τον τύφος. Πρέπει να ηρεμήσεις, ρε μάνα μου. Σταμάτα, σε παρακαλώ, με το φιόλι. Ό,τι έγινε, να έγινε. Εν καιρός, θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε να βρούμε μια λύση. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Εντάξει, μάνα μου. Πες μου ότι είναι εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Είχε καιρό να σειρώ τσίπνους. Θέλεις καφέ? Ο Μάικ. Ο Μάικ θα το πιστέψεις. Επίεν να ψουμνήσει πριν να ξυπνήσεις. Να σου τίποτε να φάεις, λαλή, τώρα πριν να σηκωστείς. Τα πελός που είναι. Ούτε που τον ένωσα έψες που ήρθε. Ένα κοιμήθηκε, λαλή. Ήταν όλη νυχτά δουλειά. Μα είναι τα δουλειά εν τούτη που εντυμάται όλη νύχτα. Δουλεύει σε μια μοιραρία. Ξέρεις που να κλείσουν γίνονται τρεις, τέσσερις. Μετά πας για σούπα. Και γίνεται πρωί να έρθει στο σπίτι. Ξυπνήσες? Καλά, δεν καταλάβα ποτέ μου την ερώτηση. Αφού θεωρείς με σε κάθε μέρα, μα γίνεται να κοιμούμε. Καλά ρε μωρά, αφού ξέρεις με ότι με λίγο λαφαζάνεις τώρα, να μάθεις. Άτε, μια άντια, κέψαμε. Το λοιπόν δεν ξαναπάω σε τον περίπτερο, να. Έφερα και τσίψη για τους ξένους. Μαθιάσαμε τον αλόγος και θα ξαναπάει. Όχι, με μαθιάζεται. Είδε τον κανένας γνωστός του αλόγος με τις τσέντες και ντράβηκε. Αν επάθαινε και εσύ τον που πάθα εγώ. Έλα ρε, Μάικ, να μας πεις. Βασικά, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίει ποτέ του. Είναι η γυναίκα του ταμείου, εθώρε με καλά καλά. Και εσύ, Μάικ μου. Αγίος! Τι θεωρούν, τι τζιγό. Α, είπα τζιγό τι χάλασες. Όχι ρε μωρό, είναι που τούτο, είναι που το άλλο, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, θωρώ τι θωρεί με. Ξαναθωρώ τι, ξαναθωρεί με.
Λαλό, πιέσαι τη Μάικ και γυρίζω και φεύγω. Ξαναθωρώ την πάνε ξαναθωρή μου. Παιδιά, πάω να βγω έξω από το περίπτερο και αρκεύκει και φωνάζει. Ει, κύριε, πού πάεις? Εβάσ' του και δετσέντες. Και να πεις ότι δεν ήθελα να πληρώσω. Μια φορά πήγες να πληρώσεις και ξίασες, ρε Μάικ. Δεν και έτσι παθαίνει πάντα. Άμα πει και σβήσει, μιλούμε για μπλακάουτα, τίποτε μιλούμε. Να μου μάθεις εμένα τον Μάικ. Αρφώ, αν δεν μου θυκευάζεις τσάου και βουτήσεις μες στην εφημερίδα. Εκρούσα μια μπειραρία αν παλέψες. Εν αφήσαν τίποτε. Μα είναι τέλος ανθρώποι εν τούτοι. Αντί να πάνε να δουλέψουν να βγάλουν το ψωμί τους τίμιο, όπου το έγκλημα είναι να το κάνουν. Ασχολείσαι με όλους και δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Που τον καιρό που στράφηκε ο Στέφανος, σαν να και κάμετε κομμάν εναντίον μου, ρε Χλόη. Έχεις άδικο. Ο Στέφανος προσπαθεί να μάθει τη δουλειά. Να βοηθήσει. Εν και ώρα τώρα να ανοίξουμε έτσι κουβέντα, αλλά... Ήταν να σου το πω. Πειράζει με που... Με το έτσι θέλει να με βγάλει ψεύτην και κλέφτην. Και εσύ, ρε Χλόη, τόσο καιρό είπε μια καλή κουβέντα για λόγω. Εγώ δεν ανακατεύτηκα ποτέ με τις δουλειές σου, Κλεόβουλη. Το ξέρεις, μετά το θάνατο του πατέρα του, τα άφησα όλα στα χέρια σου. Και εσύ όμως, εκτός από την επιχείρηση και τις δουλειές, τίποτα. Είναι που πρέπει να κάνω, δηλαδή, και δεν έκανα. Με κοροϊδεύεις κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα, Κλεόβουλε. Αυτό είναι. Το ότι δεν νιώθεις ότι πρέπει κάτι άλλο να κάνεις εκτός από την επιχείρηση και τις δουλειές. Νομίζεις ότι αυτή είναι η μόνη σου υποχρέωση απέναντί μου. Να ξέρεις πόσο μου έχει στοιχήσει αυτό. Για τούτον είπε εδώ και σπαστούν τον Μάριο. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Παράσυρες με. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Συγγνώμη. Έλα, άστο. Ας τα αφήσουμε. Νιώθω κουρασμένη. Ναι, μάνα. Ξεκουράστε εσύ. Η Νάταλη. Τηλεφώνησε. Σε μένα τουλάχιστον όχι. Δεν ξέρω αν μίλησε με τον Στέφανο. Αν ήταν θα μου το έλεγε. Για γίνει ξεροζέφαλη σαν εσένα. Για να τρίψει τα μούτρα ή να παραδεχτεί πως έκαμε λάθος. Να δούμε τα λογούθηκια της, δηλαδή τα τσαλιμούθηκια της σκάμνη του τόσο άχρηστος. Ας είσαι εδώ να κανονίσω για. Φέρ' τη πίσω. Θα τη φέρεις. Έχει χάζει να αφιβάλλεις. Φέρ' τη, σε παρακαλώ. Μένει σε εννιά. Συμβαίνει τίποτε? Γιατί να μην είμαστε πάντα και να περνούμε καλά, ρε γάμο το. Μια χαρά είμαστε. Τώρα ήταν και από στον τη μαλακία πάλι. Στάλο μου είπαμε. Να έρθω να σε πιάω εγώ να πάμε σπίτι. Να έρθει και ο Αντιγόνη να φάμε σήμερα. Να μαϊρέψω εγώ. Άρτη. Έχεις τώρα, ρε Μαϊκ, κατάλαβε με. Έχεις τώρα τους βουτυρομπεμπέδες τα μέσα. Πριν θα πούμε με τα κολοσχολιά τους. Είπαμε λίγο καιρό που να δούμε είναι να μου να κάνουμε μπάλετα ή να τα ξαναλαλούμε. Ε, θα
θέλω να πάω. Εν τους κάνω χάζιν τους ηλίθιους δα μέσα. Εντάξει, εντάξει, σε ανάγκια κλαίεις. Να μπω πάλι. Ρε Μάικ, να με καταλάβεις οξά. Άντε, κάτσε πίσω να φύγουμε. Να περάσω από τον Τζονί πρώτα να πιάσω κάτι και στη τεράφια. Καλημέρα, Αντίγονη. Καλημέρα, κύριε Κλεόφιλε. Έχουμε τίποτα, μάνα μου. Πολλά και διάφορα. Λάλη να δούμε, λάλη. Τα καλά πρώτα ή τα άσχημα. Τα καλά, ρε, Αντίγονη, τα καλά, μάνα μου. Κερδίσαμε την προσφορά για το νέο νοσοκομείο. Καλημέρα, Αντίγονη. Άλλον, άλλον. Εν τέλος, ξέρετε το, κύριε Κλεόφιλε, αφού σήμερα βγήκε η απόφαση. Ρε, Αντίγονη, μάντζι είμαστε που το ίδιο χορκό, μάνα μου. Σας καταλάβω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις. Κοίταξε να ανακανονίσεις μύτη μαζί με τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες. Να προχωρούμε ένα σχέδιο. Τίποτα άλλο, άλλο. Η νέα υπολοικατοικία στην Πάφο. Ε. Ήβραν νερό της θάλασσας στο οικόπεδο και πρέπει να κάνουν αποξήραση. Λίρε, ρε Αντιγόνη, λίρε να μπλέξει. Πώς θα τα στοιχήσει, πώς θα πάρει. Δεν ξέρω, κύριε Κλεόβουλε. Ο επιστάτης είπε να μιλήσετε μαζί του. Α. Καλά. Ποιος είναι εκεί πάνω, ενώ στραβερικλής. Καλά. Άισε εδώ, μοιάζω και θα μιλήσουμε. Ρε Αντιγόνη, μα είπαμε να μου λάβεις πρώτα τα καλά, κορί μου. Έχει και χειρότερα. Ρε Αντιγόνη, έσπασες με. Πρέπει να μου πεις τέλος πάντων τι συμβαίνει. Τα κοντέινερ με το σίδερο που παραγγείλαμε από τη Γερμανία επήγαν κατά λάθος στο Μαρόκο. Αποκλείεται, ρε Αντιγόνη. Αποκλείεται, μάνα μου. Κάποιο λάθος κάνεις, ε. Δεν γίνεται να κάνω λάθος η Γερμανή, κόρη μου. Μα εν είναι οι Γερμανοί που έκαναν λάθος. Καλό. Εν ο forwarder μας που φταίει. Τι είναι οι παραδόσαν του τα σωστά, αλλά τι είναι όσοι στείλαν τα αλλού. Ρε Αντιγόνη μου, δεν γίνεται κόρη μου. Δεν μπορεί κάποιο λάθος κάποιος εσύ. Δεν γίνεται να κάνουμε λάθος οι Γερμανοί, κόρη μου. Δεν γίνεται να συμβούν έτσι. Αφού σας λέω, κύριε Κλεόβουλε, για να γλιτώσει χρήματα, έστειλαν τα με τρένο ως την Ιταλία. Και τι είναι φορτώσαν τα σε λάθος πλοίο. Ένα αρκιμός για τους Ιταλούς, όπου τη μαφία είναι να την κάνουν. Να του στείλει φαξ. Για να του πεις ότι δεν θα ξαναδουλέψουμε μαζί. Η συνεργασία μας τέρμα, τώρα! Έκαμα το ήδη, είπε μου ο Στέφανος. Α, για το πόκοψε να φοράν κάτι σωστό ο νους του. Καλά, εντάξει, Αντιγόνη. Πιένε, πιένε, κορή μου, πιένε, πιένε. Εντάξει. Κλείσε την πόρτα! Έλα, ρε. Κλειόβουλος είπε, ρε. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε πολλά καλά να σου πω. Τα κοτέινερ με τα ουίσκια πήγαν κατά λάθος στο Μαρόκο. Ποια ουίσκια, ρε. Τα ουίσκια για το Λίβανο, ρε. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, καμένα από να κάνεις να έρθω στη Λεμεσό γιατί οι άνθρωποι μας στο λιμάνι περιμένοντα. Ναι, να πάθω μεγάλο χατά. Ρε. Ρε, άκου ένα που σου αλώ, ρε. Ναι, κανόνιστα. Εντάξει. Α, ναι, πέμουν με τον Καλαμαρά, ρε. Ναι, τον Δήμαν, πώς το λαλούν, τον αρχαιολόγο. Ναι. Ε, δεν μου γίνεται παρακολουθάτε το. Α, καλά. Καλά, άμα μάθεις τίποτε. Εντάξει, να με ενημερώνετε. Α, και κάτι άλλο. Α, θέλω να πάεις να πιάνει μια φωτογραφική. Για να μου βγάλεις κάτι φωτογραφίες που τα στρατόπεδα του στρατού. Mm-hmm. Τα δικά μας, ρε. Τα δικά μας, όχι τον Τούρκο. Ναι, τα δικά μου. Θέλω τις. Δεν μπορώ να σου πω τώρα.
Πού να μου τις φέρεις, να σου πω. Δεν κάνεις λάθος. Ναι. Καλά. Δεν θα κανονίσουμε, κύριε. Στο λαρκασμό σου, εντάξει. Γεια. Μακριά, στα νησιά με τα θάνατο νερό, της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στερνό, σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Θα ειδωθούμε ξανά. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε, σε τεφαίνει αστέρι να σου φέρνει στα νυχτά. Φαίνει αστέρι να σου φεγγεί στα νυχτά.